συνδυάζεται τώρα όλη αυτή η τρέλα του προεκλογικού αγώνα και η προηγούμενη με τις υποχρεώσεις του Δημάρχου με την τηλεοπτική καριέρα. Ναι, όταν κάτι δεν το κυνηγάς και δεν το αφήνεις και είναι απλά γιατί για να κάνεις ένα διάλειμμα ή γιατί θέλεις να ξαναγυρίσεις και να πεις στον κόσμο ένα high και αυτό θα σε βοηθήσει και στις εκλογές. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, έτσι. Είχα την τύχη να μου κάνει πρόταση μια ομάδα η οποία είχε κάνει επιτυχίες και κάνει μόνο επιτυχίες. Εντάξει, αλλά τι να πω. Θεός. Κάθε χρόνο μου κάνανε, όσο ήμουν δήμαρχος, μου κάνανε προτάσεις. Έλα ρε παιδί μου να παίξεις ένα ρολάκι, έτσι, ένα τίποτα, ένα μικρό. Ένα guest. Έλεγα όχι παιδιά, όχι παιδιά, όχι παιδιά, δεν προλαβαίνω, δεν κάνω. Τώρα όμως όταν ήρθε αυτό, επειδή λέω θέλω ένα μικρό πράγμα για να το προλαβαίνω, μου λέει εντάξει μικρό, θα το κάνεις αυτό, εντάξει και μας έκατσε. Θα θέλετε να πάει ακόμα μια χρονιά ή είναι καλά που τελειώνει τώρα? Όχι, είναι καλά που τελειώνει τώρα, γιατί είναι καλά και για τα παιδιά όλα, ας πούμε, να φύγουν με ψηλά το κεφάλι, γιατί μπορεί και να κούραζε. Παραπάνω και μπορεί και να φεύγαμε τραυματισμένοι. Έχει γίνει κρούση από τον Ανδρέα Γεωργίου για να είστε ξανά μαζί του χρόνου? Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Δεν το αποκλείω. Είναι περίοδος που γίνεται ο πιλότος για τη νέα σεζόν. Ναι. Θα κάνετε τουλάχιστον τον πιλότο, ας πούμε, αν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο? Τον έκανα λοιπόν τον πιλότο. Και για πείτε έτσι ένα μικρό hint, πώς ήταν μέχρι στιγμής? Είναι όλα καλά. Όλα καλά. Θα εξαρτηθεί βέβαια αν θα συνεχίσω ή όχι από πολλά πράγματα. Έχετε μεγάλη δυναμία στη μητέρα, είναι και εδώ σήμερα στήριγμα και είπατε ότι έκανε όλα λάθος τελικά. Έκανε δυστυχώς η καημένη από. Εντάξει, 72 χρονών έτσι. Δεν είχαμε ούτε μικρόφωνα, ούτε μικροφωνική. Τα έκανε μια χαρά χάλια. Αλλά τέλος πάντων, τι να τη συγχωρούμε γιατί τη λατρεύω και εγώ και η αδερφή μου και η κόρη μου. Έχει τύχει η μητέρα να μην εγκρίνει μια σχέση σας και να σας πει Απόστολε, δεν τη θέλω? Ποιος τη ρώτησε ποτέ? Όχι ποτέ. Το ανάποδο έχει γίνει, κάποια σχέση να μην θέλει τη μητέρα? Όχι, δεν τόλμησε καμία. Θέλω να πείτε, αν το λυμούσε τι θέλει? Είμαι μαμάκιας, αν τολμήσει κάποια σχέση και πει κάτι για τη μητέρα μου, δεν θα είναι σχέση. Τρεις γυναίκες στη ζωή σας, η κόρη, η αδελφή και η μητέρα. Αναρωτιέμαι εγώ τώρα, υπάρχει τέταρτη σταθερή? Σταθερή με την έννοια του κάθε μέρα μαζί και αυτά, όχι. Σταθερή με την έννοια ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία βεβαίως είναι δεδομένη, ναι. Αλλά αυτό το κάθε μέρα μαζί δεν μπορώ να το ζήσω, δεν γίνεται, δεν είναι στις ιδιοσυγκρασίες μου. Τι ξέρουμε τη σχέση εμείς, αυτή είναι γνωστή? Όχι. Είναι του χώρου? Ποιανού χώρου? Του πολιτικού, του αυτοδιοικητικού. Του καλλιτεχνικού. Όχι, του καλλιτεχνικού δεν είναι, ούτε του αυτοδιοικητικού. Έχετε ποτέ μετανιώσει που είχαν γίνει στο παρελθόν οι σχέσεις σας γνωστές και ακόμα και σήμερα λέμε πόσες περάσανε από το κρεβάτι του Γκλέτσου και αυτά? Τώρα βλέπετε που μεγαλώνετε, το βλέπετε λέω, και λέτε τι έκανα μικρός? Εντάξει, δεν φταίω, τι να κάνω. Άρεσα, συγγνώμη παιδιά, τι να κάνω? Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Δεν φταίω, οι δημοσιογράφοι ήθελαν να κάνουν τη δουλειά τους, εντάξει.